ο νέος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριος Ιερώνυμος, υπογράφει την αίτηση μεταδημότευσης στο γραφείο του Δημάρχου, την οποία από προχθές και από μικροφόνου στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, κατά την τελετή υποδοχής του, είχε ζητήσει από τον κύριο Καλογιάννη να την έχει έτοιμη τη Δευτέρα το πρωί. Βεβαίως, συνδημότης για ο Σεβασμιότατος. Στην πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση, ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος και ο Δήμαρχος Λαρισαίων αντάλλαξαν θερμά λόγια, δεσμευόμενοι για συνεργασία με σκοπό τη στήριξη των συμπολιτών που έχουν ανάγκη. Σήμερα είχα την τιμή να δεχθώ στο γραφείο μου τον Μητροπολίτη μας. Τον νέο Μητροπολίτη μας. Εγώ αισθάνομαι ως και να είναι παλιότερος. Γιατί τον γνώρισα από την πρώτη μέρα της εκλογής του και αντιλήφθηκα ότι στην πόλη μας έρχεται ένας υπέροχος άνθρωπος. Ένας καταξιωμένος κληρικός με σπουδαία μόρφωση που θα έχει τη δυνατότητα και είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό και το είδα και αυτές τις μέρες να γίνει ένα με το λαό της πόλης, να μπορέσει μαζί με το Δήμο και τις συνέργειες που αναπτύσσουμε στην κοινωνική πολιτική να βοηθήσουμε εκείνο το κομμάτι των συμπολιτών μας που έχει τεράστια προβλήματα μέσα στην κρίση και βεβαίως να δώσει μια καλή διέξοδο σε αυτό το υπέροχο θρησκευτικό συνέστημα που έχουν οι Λαρισαίοι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα είναι καθημερινή και συνεχής. Εγώ στο πρόσωπο του Δημάρχου Λαρισαίων θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου όχι μόνο προς τον ίδιο, αλλά και προς όλους τους δημάρχους της Μητροπολιτικής Περιφερίας Λαρίσης, διότι δεν έχω μόνο τον Δήμο Λαρίσης, ο Δήμος Λαρίσης βέβαια είναι ο κεντρικός Δήμος, αλλά έχω και πολλούς άλλους ακόμη και είδα τις θερμές εκδηλώσεις προς το πρόσωπό μου και κατά τη χειροτονία και κατά την ενθρόνηση και η παρουσία του ήταν αξιοσημείωτη. Δράτωμαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και το λαό της περιοχής για τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν σε όλα αυτά τα γεγονότα από την ημέρα της εκλογής έως την ημέρα της ενθρόνησής μου. Η ανοιχτή αγκαλιά όλων με υποχρεώνει εμένα και μου δημιουργεί βαρύτατη αίσθηση ευθύνης να ανταποκριθώ κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι όταν πας κάπου και σου δείχνουν από πριν αγάπη, τότε δεσμεύεσαι διπλά να υπηρετήσεις αυτήν την αγάπη και να την πολλαπλασιάσεις. Μίλησε ο κύριος Δήμαρχος για το θρησκευτικό συνέστημα του λαού μας. Εγώ έρχομαι στο όνομα του Χριστού και πρέπει αυτό το οποίο είναι ριζωμένο στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, διότι όλοι ξεκινάμε με την πεποίθηση ότι υπάρχει Θεός, εγώ έχω ως ευθύνη αυτό να το εξελίξω προς την σωστή κατεύθυνση, ώστε να μην εξελιχθεί έτσι ώστε να γίνει επικίνδυνο. Ξέρετε, πολλές φορές τα μεγαλύτερα εγκλήματα έγιναν στο όνομα του Χριστού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς οι κληρικοί πρέπει να προσέχουμε, ώστε οι άνθρωποι να σώζονται και να γίνεται η Εκκλησία πραγματικά ένα νοσοκομείο ψυχών και σωμάτων, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί στην κυριολεξία, να έχουμε μια υγιή παρουσία, όχι μόνο στην πόλη, γενικότερα στην ευρύτερη κοινωνία. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων δόρισε στο νέο Μητροπολίτη λευκόματα της πόλης και μια τιμητική πλακέτα, ενώ ο Σεβασμιότατος δόρισε στον κύριο Καλογιάννη την εικόνα των Αγίων Αχιλλίου και Βυσαρίωνος.